Μπορεί οι ιατρικές υπηρεσίες να παρουσιάζονται καθυσυχαστικές για τα κρούσματα βακτηριακής μηνυγκίτιδας των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, οι αριθμοί που καταγράφηκαν φέτος θέλουν τα κρούσματα να παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε λιγότερο από 6 μήνες εντοπίστηκαν 10 κρούσματα σε αντίθεση με 9 κρούσματα που είχαμε το 2012. Το νέο περιστατικό, το τέταρτο στις τελευταίες μέρες, αφορά Βρετανό ηλικίας 56 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Νάπα για διακοπές με την οικογένειά του. Ο Βρετανός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του στο Παραλίμνιο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν τα συμπτώματα της νόσου και αμέσως του χορήγησαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών, Ανδρέα Γεωργίου. Έλαβαν όλα τα προληπτικά μέτρα προτού γίνει η καλλιέργεια. Πρόκειται για μηνυγκίτιδα ηπίας μορφής, πρόκειται για Βρετανό βασικά, ο οποίος έχει έρθει στην Κύπρο και διαμένει στην Αγία Νάπα. Εδόθηκε χημοπροφύλαξη σε 5 ενήλικες και έναν παιδί του οικογενειακού περιβάλλοντος του. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Πέτρο Πετρίδη, τα τελευταία κρούσματα βακτηριακής μηνυγκίτιδας δεν συνδέονται τοπογραφικώς και ότι έχουν οποιαδήποτε συγγενική σχέση μεταξύ τους. Φαίνεται ότι είναι μέσα στα αναμενόμενα ποσοστά τέτοιων παθήσεων. Όμως το Υπουργείο Υγείας έχει αναδυθεί σε μια προσπάθεια τέτοια ώστε να γίνει ενημέρωση του κοινού, ώστε να μην υπάρξει ο πανικός. Σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο κρούσματα που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, η κατάσταση υγείας της 60χρονης παραμένει κρίσιμη, ενώ του 53χρονου παρουσίασε σημαντική βελτίωση.